πατάμε στα σουκάκια γυρνάει κρυμμένος. Άκουσα σκύλο σπίδα σαν ψήλος γυρισμένος. Κρέον, κρέον το σκεσία. Ποτέ η λίτσα, ποτέ μια πίτσα κι εγώ πουαρώ. Κρέον, κρέον το σκεσία. Στα ζούσα μέλη ευλογημένη κι ας είναι ροκ. Γραφάτα με στα σοκάκια γυρνάει κρυμμένος. Άι σαν σκύλος πηδάει σαν ψήλος συγκυρισμένος. Κρέον, κρέον το σκεσία. Μέρος γραφάτα και το σιτσάρκα φιλοσκοπός. Με ένα μέλιο κατεργάρι και με ένα πάτερα λανιάρι κοινωνικό. Κρέον, κρέον το σκεσία. Ποτέ η λίτσα, ποτέ μια πίτσα κι εγώ πουαρώ. Κρέον, κρέον το σκεσία. Στα ζούσα μέλη ευλογημένη κι ας είναι ροκ. Να ντρεπεστείτε τα μούτρα σας, λέω εγώ. Πέτους τα. Σιωπήνεσαι, ρε. Πού νομίζεις πως είσαι καλύτερος να πλήξεις τον άνθρωπο μες στην πισίνα μέρα μεσημέρι. Μα πού τα έβαλα, ρε παιδί μου. Καλή πράγμα. Τα κλειδιά. Ρε Κρέον, είναι επιτίδες που το κάνεις. Όχι, είναι έτσι που γεννείς η μνιού του. Όσο για σένα, κυρία μου, είναι η τελευταία φορά που μιλάς με τον κύριο Μποδά. Σας παρακαλώ, παρεξήγηση ήταν απλώς. Άντε, δεν είναι χτες που γεννηθήκαμε. Εγώ έτσι. Φύγε, ρε. Εγώ έτσι απλά δεν να σε δω. Παπά, γίναμε ρεζίλιν, καταλάβεις. Οι άνθρωποι μέλη. Σιωπή είναι εσύ, είναι Έλληνες για τρίμης. Δηλαδή αν ήταν Νορβηγία, τις Ποιατζίνες, θα άλλαξε το ζήτημα. Πα καταλάβεις, εγγέλινες εν και γιατροί. Κι εγώ είμαι Έλληνας, είμαι και Κυπρέος, είμαι και παπάς. Άντε να σε δω. Α, εγώ συμφωνώ με τον πατέρα σας. Σημασία δεν έχει από πού είναι κανείς ή τι είναι. Σημασία έχει. Άντε ρε γομπάρε, να χαρείς. Άντε να χαρείς. Αν ξαναπλησιάζεις τη Μιτσά. Μιτσά. Αν ξαναπλησιάζεις τη Μιτσάλα, λόγω σου θα γίνουμε πιο γορκά. Ε, πατέρα, αρέσει μου τον εμένα. Τι είναι, συνέ. Λοιπόν, ο Μέλιος θα μιλήσει με τον κύριο. Συγγνώμη, το όνομα σας. Διονύσιος. Διονύσης Διονυσίου. Εσύ είσαι γενναίος με το στρατό Διονυσίου. Όχι, καμία σχέση, απλή συνωνυμία. Δεν πειράζει, με στενό γορκέσαι. Λοιπόν, ο Μέλιος θα μιλήσει με τον Διονύση. Ο Κρέον, ξύπνα! Ξύπνα! Θα μιλήσει μαζί με τον Δημήτρη Μπομπολά. Η πίτσα ήταν να πανακάμει μπάνιο, αφού είναι εδώ θα πανακάμει μπάνιο. Εσάς τες δυο θέλω σαν να σας εξηγήσω κάτι. Να το δέρω πρώτα και ύστερα μιλώ του. Εγώ πρώτα πρέπει να βρω τα κλειδιά μου. Πε του Μέλιο όμως να είναι κύριος. Τι να συζητήσει παπά ο Κρέον με τον άνθρωπο για τα κλειδιά του. Δεν ξέρω τι θα ζητήσει, αλλά το θέμα πρέπει να λήξει. Αν μπει τίποτε του ανθρώπου θα σε χτάρω, λαλό σου το. Σε ποιον κορί εσύ. Να τον νυχτάρει, μισό, να τον νυχτάρει. Με συγχωρείτε, εγώ απλώς νόμισα ότι είστε Ευρωπαίοι. Ορίστε, ρεζίλινε γενικάμε. Τώρα οι Έλληνες ιατροί μας θεωρούν Ευρωπαίους. Ε, και. Του είχα μια στεναχωρία. Μπορώ να πω κι εγώ κάτι. Όχι, δεν μπορείς. Κι εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Όχι, έτσι θα μιλά κανένας. Μόνον εγώ θα μιλώ. Μα τζον να μας κάνει ο πάτερ ό,τι θέλει. Ποιος το είμαι εδώ. Δεν είμαι εγώ. Ενώ με λήξου. Καρφά. Αμά. Όχι, τούτο δεν ήταν σωστό. Εγώ λέω να πηγαίνω. Ναι, και εγώ νομίζω. Κάτσε το για μένα που κάθεστε. Ένα μου Μέλιο. Τι είπες. Πότε έλθει τότε. Τι είπες Μέλιο, σαν να άκουσα να δαλεί κάποιος ότι να μας κάνει ο πατέρα ό,τι θέλει. Μήπως ήσουν εσύ. Όχι, πρέπει να ήταν λάθος πατέρα. Ή νομίζεις ότι ήταν λάθος Μέλιο. Έτσι εγώ νομίζω έτσι ήταν, πρέπει να είναι λάθος. Άμα είναι λάθος, Νίτσα, άμα γίνεται ένα λάθος, είναι λάθος. Όχι παπά, ήταν λάθος. Εξαφανιστήκατε. Εμένα φίλε μου, να μην ενοχλάς τη γυναίκα μου. Εγώ ενοχλήσα τη γυναίκα σου, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε φίλε, αλλά εγώ δεν είμαι παντρεμένος. Τι φιλενάδα σου. Ούτε φιλενάδα έχω. Ε, το φίλο σου. Και το Μίτσο λες. Άμα νομίζεις πως αρέσει, δοκίμασε, δε. Δεν κατάλαβα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ναι. Ξέρεις. Ο σύζυγος της Λίτσας, δεν είσαι.
της κυρίας Λίτσας. Για σένα η γενέκα μου είναι κυρία. Μόνο για μένα. Ναι, κατάλαβα. Ούτε εγώ κατάλαβα. Άσε μας ρε φίλε. Ε φίλε. Να εξηγηθούμε για να μην παρεξεί. Εάν σε ξαναπιάσω. Να ενοχλάς τη γενέκα μου. Πώς την ενόχλησα ρε φίλε, σου είπα ότι την ενόχλησα. Εάν και μου το πειρέ φίλε, έχουμε μάθει και θωρούμε και είδαμε. Α, και τι είδες. Είδα σε ούτε σε μίλας. So what. So what. Ναι, so what. Εν τέλος, γίνεται όπως και αν το κάνουμε, ναι, ναι, σωστό. Γιατί επειδή είναι ο αυτόν και... Άκου, Μέλιο, άκου. Μέλιος είναι το όνομά σου. Ναι, Μέλιος. Νιόνιος. Μπράβο, κάτσε. Άκου, Μέλιο. Στην Ευρώπη, Μέλιο μου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στην Ευρώπη, Μέλιο μου, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Στην Ευρώπη, Μέλιο μου, τα πράγματα είναι ευρωπαϊκά. Αλείς. Στην Ευρώπη είμαστε όλοι μια οικογένεια. Κάνεις παρέα με τη γυναίκα τη δική μου, κάνω εγώ παρέα με τη γυναίκα τη δική σου. Έλα ρε φίλε, αφού σου ένεσης γυναίκα να. Αν είχα όμως, θα μπορούσες να κάνεις παρέα μαζί της. Δηλαδή, άμα έχεις γυναίκα μου να βρεις, εγώ να μπορώ να κάνω παρέα μετά της. Μα πρέπει. Γιατί. Γιατί στην Ευρώπη είμαστε μια οικογένεια, λέει ρε Μέλιο, πώς θα το πω. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Όχι, έτσι είναι τόσο. Εμά έτσι είναι, τι το συζητάμε. Καλά εμένα, γιατί μου το είπε κανένας. Λάθος, κάποιος έπρεπε να στο πει εσένα αυτό. Φίλε μου, να κάνεις παρέα με γυναίκα μου όσες ώρες θέλεις, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όμως, εάν δεν σε άφηνα να κάνεις παρέα με τη γυναίκα μου, αν σου ελάλουν όλοι, τι θα έκανες, απλά ρωτώ. Θα έκανα προσφυγή Μέλιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τόσο πολλά. Θέλω να ξέρεις, Κρέοντα, ότι ο Μίτσος είναι τίμιος. Μα αφού τα βάζει του τα γέρημα. Εγώ και η Νίτσα είμαστε απλώς φίλοι. Είδες τίποτα τα κλειδιά μου. Όχι, αλλά ξέρεις, δεν βλέπω το πρόβλημα. Τώρα πιούμε ένα καφέ, να πούμε τα δικά μας. Αν τα χάσα θα. Ποια δικά σας. Τα δικά μας, ρε παιδί μου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους. Και εγώ έχω τα δικά μου, έχασα τα κλειδιά μου. Και βέβαια έχεις τα δικά σου. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα δικά μας. Μα αφού τα βάζει του τα γέρημα. Είναι εντάξει να κάνω λίγη παρέα με τη Νίτσα. Παρακαλώ να έβρω τα κλειδιά μου και τι θέλεις κάνε. Δηλαδή είναι εντάξει. Κοίταξε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι open mind. Εγώ έζησα και στο εξωτερικό. Πολύ ενδιαφέρον. Πού ήσασταν? Στην Ιορδανία. Πόσο καιρό κάνατε? 4 ημέρες. Πήγαμε εκεί πέρα για κάποια σεμινάρια για detective. Είσαι detective. Και εγώ και ο Μέλιος. Αλλά άσυλα detective είμαι εγώ. Ο Μέλιος είναι ο βοηθός μου. Πολύ ενδιαφέρον. Τα ποτά σας. Πόσα χρωστούμε? 4 ευρώ. 4 ευρώ. Αμάν, το πορτοφόλι μου. Άσε και να τα πληρώνω εγώ. Έχασα το πορτοφόλι μου. Έχασα το. Είστε καλά, κύριε. Παπά. Παπά, περίμενε να σου εξηγήσουμε. Παπά. Παπά, εμείς απλά... Ακού. Λοιπόν, εμείς απλά... Σιωπή. Όχι, παπά, ακού. Σιωπή. Πώς θα σου εξηγήσουμε αφού δεν μας αφήνει να σου μιλήσουμε? Με ένα αφθαδιάζεις γιατί είμαι πολύ ανευριασμένος. Δείξε λίγο σεβασμό. Μα τι αφθαδίασε, παπά, απλώς... Με απλά με σύνθετα θέλω να ξέρω τι συμβαίνει. Γνωρίζαμε τα παιδιά. Έτσι και με μια μπύρα μαζί τους. Μόνες σας οξάμε τους αντράες σας. Μόνες μας, η κύριε Τσιμούντα. Έτσι είσαι παρακάτω. Ήρθαν τα παιδιά, είδα μας στην πισίνα και είπαμε σε ένα γεια. Τσιμούνταραν τους ομέλιους. Εμούνταραν τους ομέλιους. Εμούνταραν τους ομέλιους. Εγκαλά δεθιά. Εμένα είναι μαρεσκι με ο ένας με ο άλλος. Γιατί? Γιατί είναι απατεώνες. Απατεώνες? Πού το ξέρεις? Ξέρω, το κατάλαβα το που το ύφος τους, μάνα μου. Γιατί τι έχει το ύφος τους? Έγκαμνος η μάνα μου, εμπατάλιες. Παπά, μόνο για παρέα που τους θέλουν. Έδεχο. Άντε, παπά. Μα γιατί δεν ενδιαφέρονται καλά να κάνετε παρέα μαζί τους? Γιατί μιλούμε μαζί τους για πράγματα που δεν μιλούμε με τον Μέλιον και τον Κρέοντα. Ναι, μιλούμε μαζί τους για πράγματα που δεν μιλούμε με τον Μέλιον και τον Κρέοντα. Είναι τα πράγματα δηλαδή. Είπαμε να πούμε ότι τα παιδιά είναι Έλληνες, ότι οι γιατροί, ότι... Ότι τι? Ότι σπουδάσαν και δυο γιατρικοί και ότι είναι Έλληνες. Φίλοι είπαν και δυο γιατροί. Ναι, και ότι παρέδει, ότι... Γιατί είναι Έλληνες. Ναι, πού το κατάλαβες. Εντάξει, αφήνεις εσύ ο παπάς σας να κάνετε φίλο. Πίτσα! Καλή τούτη, Θεέ μου! Ναι! Σκάσε! Καλά, Μαναγία μου, μια κουβέντα είπαμε. Τι θες να λύσεις τώρα? Τίποτα δεν θες να λύσεις. Πω, και έχετε το νου σας, κάτι! Εντάξει, Παπς. Γεια σου, Παπς. Παπς!
Περίμενε, Παπς, να σε βοηθήσω, Παπς. Εμίλησα. Να μου τύψεις. Είπα του. Ακούεις κρέο. Ναι. Ο άντρας που να πιάσει τη λίτσα που μένα, είναι γεννήσει και να κουμπί. Καλά, τι είπε, και τι σου είπε. Δεν μπορεί να μου πει. Συγγνώμη και είναι παρεξήγηση και εσύ και κο. Ξέρεις τους καλαμαράς. Κατά κρύβια δεν τους ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Γούρλωσα τους σε μια φάση. Μα είδαν το χάρον τη τσίρ. Μα σοβαρά. Σοβαρά, καλό αστεία. Ξέρει ο Γορικαρά και ο Ζήλαλου του. Και τι σου είπε. Ένα μπορεί να μου πει. Όχι. Πρόσεχε να με μάθεις. Μπράβο, καλά το είπες. Σε μια φάση λαλό του άκου να σου πω. Για να με κλάψουν μανάες, ξυκόλα. Ξυκόλα και μην ξανακολλήσεις τις γυναίκες μου. Και αν τα κάμε πάνω του. Αν τα κάμε πάνω του, κρέο, ζήτησε μου 100 φορές συγγνώμη. Μπράβο σου, μπράβο σου. Ο εξαπολότη. Δηλαδή, το θέμα είναι λίτσα, θεωρείται λίξα. Ναι. Mm-hmm. Εσύ μίλησες του αλλού. Να μίλησα του καλό ξεπολότον. Σε τι του είπες. Λέω του θέλω να μιλήσουμε άντρας προς detective. Α, είναι ωραίον τούτο. Και δηλαδή ποιος είναι ο detective. Εν του είπες αμε μαύρο ηρευκή. Όχι, λέω του κάτι διαφορετικό. Λέω του όχι, ο detective είμαι εγώ κύριε. Α, τώρα. Και του λέω, εγώ κύριε μου, έχασα τα κλειδιά μου, έχασα το κινητό μου, έχασα το πορτοφόλι μου, έχασα τα χαρτομάτιλά μου. Άμα χάσω και τη γυναίκα μου, θα χάσω το νου μου. Εν το πιστεύω. Καλά που του τα είπα. Καλά που του τα είπες. Mm-hmm. Ύστερα. Ύστερα του λέω, σε ικετεύω, σε ικετεύω, σε ικετεύω. Μα είπες του έτσι πράγμα, κρέω. Ωραία, αστεύκω σε. Α, να μου το είπες. Τίποτε το ιδιαίτερο. Γιατί. Αφού γυρεύκω το πορτοφόλι μου. Και θέλει να αναλάβουμε την υπόθεση με τους πορτοφολάδες. Ποια υπόθεση? Με τους πορτοφολάδες. Παιδί μου, στο ξενοδοχείο κυκλοφορούν κάτι πορτοφολάδες και συνάουν τα πορτοφόλια του κόσμου. Εξαφρίζαν όλα τα πορτοφόλια. Αχα. Έχασα και εγώ το πορτοφόλι μου. Ε,
και πρέπει να πάμε τώρα να μας μιλήσει, να τη σηκωθείτε. Όχι, κάτσε, κάτσε, πίτσα, κρέον. Πρέπει να συζητήσουμε πρώτα με τις δίδυμες, να δούμε τι θα κάνουμε. Πού με την υπόθεση. Πού το βάλα, ρε παιδί μου, πού το βάλα. Συγγνώμη, τώρα σας αρέσκει σε αυτό το πράγμα που γίνεται, ο είπετε, μου αρέσκει σας. Μας αρέσκει, ρε πίτσα, αλλά τι θέλεις να κάνουμε, να. Να τους αφήσουμε να μας πάρουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Τιμάτων. Ούτε εμένα μου αρέσκει. Αλλά τι θα κάνεις, να τα βάλεις με Έλληνες γιατρούς. Έχει δίκη. Έτσι, ώραν ώραν έρχεται μου να. Σε μένα, ώραν ώραν έρχεται μου να. Γιατί να τους μιλάτε. Λαλείς. Λαλείς. Εγώ πάντως σε σκέφτηκα να μιλήσω. Λαλό. Ναι, αλλά τι θα της πω της Λίτσας, αφού είναι τζάκου. Γιατί η Νίτσα ακούει. Θέλετε να σας πω εγώ τι να τους πείτε. Γιατί πέμε. Να γράφω. Όχι, είναι πολλά. Όχι, προτιμώ να γράφω για να μην ξεχάσω τίποτε και να τα φυλάξω στο αρχείο μου. Λοιπόν, θα τους πείτε. Δεν αντρέπεστε τα μούτρα σας, λέω εγώ. Παρακατώ. Τι παρακατώ. Τούτητα. Έγινε το πολύ. Κρεώ. Πάμε να φύγουμε γιατί δεν ξέρω, α. Γιατί να με δέρεις, μάνα μου, α. Τι σου να μου εγώ να με δέρεις. Έλα, ντρέπεστε τα μούτρα σας, α. Φέρνω σας διακοπές. Ταΐζω σας, ποτίζω σας. Κάνουν οι γυναίκες σας γκόμενους και να την πληρώσω εγώ. Ο υπέ μου, γιατί να με δέρεις, α. Πάμε να φύγουμε γιατί δεν την αντέχω. Εμένα γιατί δεν με αντέχει κανένας, α. Τι σας έκαμε εγώ σου με αντέχετε. Εμένα να καταλάβω γιατί με αντέχετε εμένα. Πίτσα, παίζεις με πόνο μας. Φύγαμε. Ευθεία με ηλίθιοι! Δεν το πιστεύω ότι ευθείαν και από πάνω! Ταΐζω τους, ποτίζω τους, φέρνω τους διακοπές! Έμα αντέχουν και να φύγουν κιόλας! Δεν το πιστεύω! Τι κατάσταση είναι τούτη! Ένα αδικία του είναι το πράγμα! Πάρα πολλά με αδικία! Αφήσ' με ήσυχη! Ελίτσα, για το όνομα του θα... Πάρε τα μέλα, λόσου! Ελίτσα, είναι σωστό, μάνα μου! Είναι σωστό! Λίτσα, να με κοφκάλεις, ξέρεις το. Δεν παθαίνεις τίποτα, ησυχείς. Θέλω να μου πεις τι του βρίσκω. Επίπεδο. Λίτσα, τι μιλάτε τόσες ώρες μαζί. Μιλούμε για γιά. Πέ μου, είναι τα πράγματα να μάθω να σου μιλώ κι εγώ. Μιλούμε με τις πονοκέφαλο. Μπορείς και εσύ να μιλάς με τις ώρες για τον πονοκέφαλο. Όχι, με τις ώρες δεν μπορώ, αλλά 40-45 λεπτά θα μπορούσα, ρε Λίτσα. 50 λεπτά. Λίτσα. Περίμενε. Λίτσα, περίμενε, είπα. Νίτσα. Ξηδάκα, κρέον. Νίτσα, έχω κι εγώ μια υπόλοιψη. Παρέτα μας, κρέον. Έχω ένα λόνα μας στην κοινωνία. Είπα ξηδάκα, κρέον. Ξήδερθε και θα αλλάξω. Κι αν αλλάξει, κι αμένα αλλάξει. Εγώ με τον Μίτσο θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα. Δεν ξηκώθω με τίποτε. Αν κάνουμε ένα μωρό να κόψει. Μα εμείς. Μαζί. Μαζί ξεχωριστά, καλό. Όχι, βαρκούμε καμία μόνο σου. Μα αφού. Είναι σε αφού. Εγώ με τον Μίτσο είμαστε φίλοι και θα παραμείνουμε. Νίτσα! Σοβαρά. Ναι. Το πιστεύω. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Τι λεφτά τα κάνεις για τη μαμά σου. Ακριβώς. Τα τελευταία 8 χρόνια είναι στο κρεβάτι. Οι γιατροί λένε ότι δεν υπάρχει θεραπεία. Καλά, εσύ δεν είσαι ιατρός. Η ειδική εννοώ. Και όλα τα πάνε στα φάρμακα. Τα τελευταία χρόνια μου έχουν φύγει για εγχειρήσεις, φάρμακα, άλλες θεραπείες. Πάνω από 500.000 ευρώ. Τι όλα αυτά τα κάνεις για τη μαμά σου. Για τη μαμά μου, θε. Όπως λέμε για την Ελλάδα, ρε. Ακριβώς. Ευτυχώς που είσαι γιατρός και βγάζεις πολλά λεφτά. Α, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Όχι, δυστυχώς δεν φτάνουν. Και τι κάνεις. Με βοήθανε, φίλοι μου. Κίτσος. Ο Κίτσος. Ο Παπής. Νιονιό. Θέλω να βοηθήσω. Α, παπά, μην το συζητάς. Εκτιμώ πάρα πολύ την προσφορά σου, αλλά δεν μπορώ να τα δεχτώ. Δεν με κόβει, θέλω να βοηθήσω. Ούτε να το συζητάς. Πάρτα. Όχι, όχι, δεν γίνεται να τα πάρω. Σου λέω, δεν γίνεται. Πάρτα. Σου λέω να τα πάρω. Ναι, ναι. Είμαστε φίλοι, εμένα. Και φίλοι είμαστε. Και τι άλλο θες είμαστε. Ο Στέλσι με τη μάμα του Νιόνιου, Ναι, δυστυχώς. Μήπως μπορώ να κάνω κάτι να βοηθήσω. Όχι, δε. Γιατί, οι άλλοι είναι παραπάνω φίλοι και βοηθούν. Έλα, εντάξει, νίξα, ξέχνα το, δεν είναι. Όχι, όχι, εσύ να το ξεχάσεις. Εγώ τους φίλους την ανάγκη φέρνω. Τι πράγμα.
Τίποτε. Λέω να σου δώσω λεφτά να τα δώσω και στο Νιόνιο. Τέλος πάντων, θέλω να ξέρω όμως ότι δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις, ε. Είμαι κοφτή, εμένα αρέσει μου. Μα... Τι, Ελία? Ξέρω κι εγώ, 5 ευρώ, καταλαβαίνεις τώρα. Ελία. Να σου πω, αν δεν έχεις, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς ο Γιώργος δεν θα τα πάρει. Τι, έγκανουν άλλα 10. Δηλαδή, σύνολο 15. Ναι, 15, γιατί έρχονται του Λία. Τι του κάνουν? Του έρχονται λίγα, λέω. Τέλος πάντων. Έλα να σου πω. Έλα άλλο. 3 ευρώ και εγκαλά. Εν ωραίος ο διευθυντής, ναι. Πρέπει παιδιά τουλάχιστον να θυκιώει η πορτοφολάης. Γιατί? Για να διακάλυψει ο ένας το άλλο. Συγγνώμη, είδατε τον ίνταλος μεθόρυνο διευθυντής. Δεν κρέον, τι σημασία έχει. Μπορεί να είναι 3 οι πορτοφολάδες. Δεν είναι 3, 2. Γιατί? Γιατί το λαλεί ο κρέον. Τώρα φανταστείτε, να ρίτε κριτικό και να κάνω κόρη κριτική. Α, είναι ωραία, ναι. Να μόνο βέβαια. Γεια στο καλό, φέτο. Τα πουλάκια μου. Αχα, να χαριβελάσει ο διευθυντής τώρα. Συγγνώμη. Μπορώ να ρωτήσω τι κάνετε εδώ? Όχι, δεν μπορείς. Άντε ρε παιδιά, αφού πιάσαμε εσάς. Δεν κατάλαβα, μήπως υπονοείτε κάτι? Μπορείτε να μας πείτε τι έκαμνατε τσάμε? Πού μπορέσει, πώς με λέει έτσι αυτός? Σαν Κύπριος. Ξωγήινος είναι. Γιατί δεν μπορεί η ομιλία μου. Η ομιλία μου εμένα δεν έχει λάθος. Άφησε με εμένα να μιλήσω, που σπούδαζε την αρφή μου στην Ελλάδα και ξέρω. Θα μας πείτε λοιπόν, γιατί ήσασταν σκυφδί πάνω από την πόρδα? Άτε ρέτσα, άτε, πάνω από την πόρδα και πράσινα άλογα εμίσχυ μου. Θα σας καταγγείλω, κύριε. Χαίστηκα. Καλημέρα σας. Τι κελέ σας εντωμένει, λαλό σας πω. Εν τούτη, σίγουρα τούτη. Συγγνώμη, είναι που απαλέσω ότι θυμώνετε με εμένα συνέχεια. Είπατε πότε κακό, είπατε κάνετε πίσω από την πόρδα. Ναι, πληθυντικών οι πόρδες. Ώστε έτσι έγινε τώρα. Επειδή αν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο, να τους κάνουμε και κλέφτες. Νίτσα ξύπνα, μιλούμε για πατεώνες. Κατάλαβα το κόλπο σας. Θέλετε να τους κάνετε κλέφτες, να παίζουν μου το μάτι μας, να τους συλλάβει η αστυνομία, να βγουν τέλεια που με στα πόθηκα σας και όλα μια. Τσα ξύπνα, μιλούμε για μεγάλους απατεώνες, μιλούμε για σπήρα. Εννοούσε και μια λίρα. Δεν εμπιστεύεσαι το ενστιχτό μου? Τι άλλοι ζαύρες έχουν ενστιχτό? Τι πρέπει να κάνω για να με πιστέψεις δηλαδή? Τίποτε δεν μπορείς να κάνεις. Η φιλία μου με τον Μίτσο είναι τόσο βαθιά και δυνατή που δεν θα βρεθεί κανένας για να την εξυλείψει. Τους επιάσαμε έξω από την πόρτα. Είναι η ιδέα σου. Και αν θέλεις να ξέρεις, ο Νιόνιος έχει άρρωστη μάμα και βοηθά την. Πελάρες! Είπες πελάρες. Είπες με εμένα πελάρες. Είπες μου πελάρες. Θα σε πνίξω. Θα σε πνίξω. Ελάτε! Ψάχνουμε για τίποτα συγκεκριμένο. Χρυσαφικά. Πιο συγκεκριμένα. Ένα δαχτυλίδι με ρουμπίνι. Ρουμπίνι. Ουστάρο. Πορτοφόλια, πορτοφόλια. Έχω μπουχτίσει με τα πορτοφόλια. Βρήκες τίποτα? Ναι. Θέλω εδώ. Αυτό σου κάνει, ε. Άντε, 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 ιδίες ψάχνε. Ένα ρεσί, ένα αστείο κάναμε. Μάρε, τι ήταν αυτό? Ξέρω εγώ, μόνο τίποτα. Ψάχνουμε. Το δακτύλι, λίγο. Να το! Τι είναι αυτό, ρε? Δαχτυλίδι. Δαχτυλίδι, παρακάτω. Με ρουμπίνι, δεν το βλέπεις το ρουμπίνι? Αυτό είναι ρουμπίνι. Ναι, αυτό είναι ρουμπίνι. Αυτό δεν είναι ρουμπίνι. Πώς δεν είναι ρουμπίνι, ρουμπίνι είναι. Αυτό είναι ρουμπίνι. Πώς δεν είναι ρουμπίνι, δεν το βλέπεις ρουμπίνι, είναι ρουμπίνι, ρουμπινάρα. Ρουμπινάρα. Ναι, αυτό ρουμπινάρα. Αυτό κάτω. Δώσε κάτω. Ρουμπίνι, ε. Δεν ήτανε ρουμπίνι, ε. Ήτανε ρουμπίνι. Η γριά σου είπε πως ήτανε ρουμπίνι, ε. Αν δεν ήτανε, γυαλί είναι. Ήτανε, εννοείς. Ναι.
Ακριβώς. Ήτανε. Αμπού την αζούλα σου που το λαλείς, διότι δεν πιάνεις παζάν κοντά του. Αμπού την αζούλα μου, α, δεν πιάνω παζάν κοντά του. Ρε, θα καταλάβεις, είμαι Έλληνας γιατρός. Αν είναι Έλληνας γιατρός, τσίνος, εγώ είμαι Κορεάτης δικηγόρος. Μελιό, είσαι πολλά αρρωστημένο μυαλό. Γιατί? Γιατί μόνο ένα αρρωστημένο μυαλό θα έλεγε ότι ένας Έλληνας γιατρός είναι γιατρός, αλλά είναι Έλληνας απαραιώνας. Ελίτσα, είσαι πολλά περιορισμένο μυαλό. Γιατί μόνο έναν περιορισμένο μυαλό θα έπαιρνε έναν Έλληνα απαταιώνα για Έλληνα γιατρό. Το λοιπόν, αν ξαναπείς τίποτα για τον άνθρωπο, θα σε χτάρω πας στη ράση. Σκεφτώ τη μάνα του, ρε. Τη μάνα του? Ναι, τη μάμα του που είναι άρρωστη. Και όλη μέρα δουλεύει για να της αγοράζει φάρμακα της σιρωτογενέσης. Τι μπαλαβή, επίστεψε τον. Περκεί να το εδώ και τσεριάλια. Ναι, ρε, εδώ κάτω τσεριάλια. Γιατί είναι φίλος μου και εγώ τους φίλους μου βοηθάω τους. Πόσα? Τρα. Πόσα? Πόσα, Λίτσα? 300 ευρώ έχει πρόβλημα. Τι ούφο είσαι, τι ούφο είσαι, ρε Λίτσα! Μέλιο, απεκάλυσες με ούφο, ας εχτάρω. Ελίτσα, φύγε τα νύσια σου με τη φωκά μου! Φύγε τα νύσια σου, μάτσο! Ελίτσα, φύγε τα νύσια σου! Αου! Πάτερ, πρέπει να έρθεις λίγο ώρα πίσω στα Χανιά. Ναι, έμε κοφτή να έρθεις. Ναι, τούτοι οι καλαμαράδες είναι κλέφτες, λοποδίτες, ματαιώνες, πορτοφολάδες πουλα. Και οι δίδυμες τσακώνονται με τους detectives και εγώ πάνω τα αυτιά μου. Εγώ δεν μπορώ άλλο να έρθεις λίγο ώρα πίσω. Ουφου πλέον μαζί σας.